Αγαπητοί δήμαρχοι και επίσημοι, αγαπημένοι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Ναώμα. Η περιοχή μας είχε και έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το μαγικό. Παράδεισο το λέγαμε αυτόν τον τόπο, κάηκε σε μια στιγμή. Χάθηκαν άνθρωποι, χάθηκε η φύση, χάθηκαν σπίτια και περιουσίες. Μα είμαστε ακόμη εδώ, στο λαγωμένο παράδεισό μας. Τι έκανε λοιπόν αυτό τον τόπο μαγικό? Γιατί συνεχίζει να είναι μαγικός μέσα μας και μετά την καταστροφή? Μου πήρε καιρό να το συνειδητοποιήσω, αλλά η απάντηση είναι απλή. Οι άνθρωποι της περιοχής, όλοι εμείς, πράοι, αξιοπρεπείς, ευγενικοί, φίλοι και γνωστοί, από παλιά ή πιο πολύ, συχνά από παιδιά μαζί, άνθρωποι που συγχωρούν χωρίς να τους ζητήσει κανείς συγγνώμη, άνθρωποι που ξεπερνούν τις μικρότητες, άνθρωποι που περιμένουν, άνθρωποι ειλικρινείς, άνθρωποι δίκαιοι, άνθρωποι με αξίες, άνθρωποι που νοιάζονται, άνθρωποι που δεν ξεχνούν. Άνθρωποι θυμωμένοι που η πολιτεία ήταν απούσα και αμέσως μετά αλαζονική. Άνθρωποι δεκτικοί και ευγνώμονες όταν βλέπουν το σωστό, το θετικό, την προσπάθεια και το φιλότιμο, όμως ταυτόχρονα κατακρίνουν το λάθος, την αδιαφορία και το ψέμα. Άνθρωποι που φωνάζουν όταν τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα, όταν δεν βλέπουν τα πράγματα να αλλάζουν. Όλοι εμείς είμαστε η απάντηση. Εμείς είμαστε που κάναμε τότε και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτόν τον τόπο μοναδικό. Ένα ακριβώς χρόνο μετά, είμαστε εδώ, στο χώρο που βρήκαν καταφύγιο εκατοντάδες από εμάς, κυνηγημένοι και μόνοι, μέσα στη βουβαμάρα και τη σιωπή. Οι καμπάνες δεν χτύπησαν, οι σιρήνες και οι εικόνες δεν ακούστηκαν. Δεν μας ειδοποίησε κανείς, δεν μας βοήθησε κανείς. Μόνοι μας τα καταφέραμε, όσοι τα καταφέραμε. Μόνοι μας ήρθαμε, μόνοι σωθήκαμε, όμως δεν ήμασταν μόνοι. Εδώ οι μονάδες γίνανε ένα, μια γροθιά. Είχαμε ο ένας τον άλλον. Εδώ οι φοβισμένοι και μόνοι γίνανε άφοβοι ήρωες. Μαζί ενωμένοι και αλληλέγγυοι νικήσαμε το φόβο και το θάνατο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Δεν τα καταφέραμε όλοι. Πάνω από 100 συνάνθρωποι μας, φίλοι, συγγενείς, γείτονες, περαστικοί, επισκέπτες, χάθηκαν προσπαθώντας να σωθούν και να σώσουν. Αυτοί είναι οι αθάνατοι ήρωές μας και απόψε είναι μαζί μας, εδώ, ανάμεσά μας, στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη αυτή η βραδιά. Σήμερα όμως είναι η μέρα των ηρώων, φίλες και φίλοι, όλων των ηρώων, των αθανάτων πρώτα απ' όλα. Οι νεκροί πεθαίνουν μόνο όταν ξεχαστούν, είπε ο ποιητής. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Σήμερα είναι η μέρα των ηρωικών οικογενειών και των συγγενών των αθανάτων που ρωτάνε και θα ρωτάνε γιατί. Την απάντηση δεν θα την πάρουν ποτέ. Οι άνθρωποι δεν ξαναγυρνούν. Ας ορκιστεί η πολιτεία ότι θα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις, με τρόπο αποτελεσματικό, να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία ποτέ ξανά. Να μην ξαναχαθούν ζωές. Δεν φτάνουν τα λόγια, δυστυχώς δεν τα ακούμε πρώτη φορά. Ας δούμε επιτέλους κάτι να αλλάζει. Ας δούμε πράξη. Ας δούμε ευθύνη και ας δούμε και λάθη. Ας αρχίσουμε με κάτι απλό. Ένα σκηνή στην ηλεκτρική καμπάνα της εκκλησίας που δεν χτύπησε γιατί δεν είχε ρεύμα. Τι θα πούμε στο παιδί που το σκέφτηκε μετά από ένα χρόνο? Ότι χρειάζεται ειδική νομοθετική ρύθμιση? Ότι χρειάζονται κονδύλια? Ας υιοθετήσουμε επιτέλους την απλή παιδική λογική. Σήμερα είναι η μέρα των ηρωικών εγκαυματιών που ακόμα παλεύουν και θα παλεύουν με τις φλόγες. Αυτών που βλέπουν εκείνη τη φοβερή βραδιά,
κάθε μέρα που ξυπνάνε στο σώμα τους και στο πετσί τους. Είμαστε μαζί σας. Ευχόμαστε ο πόνος να φύγει γρήγορα και να συνεχίσετε να μας δίνετε μαθήματα ζωής, δύναμης, αξιοπρέπειας και ήθους. Σήμερα είναι η μέρα των ηρωικών ανθρώπων που σώθηκαν και έσωσαν. Αυτών των πολλών που προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους και να ξαναφτιάξουν τη ζωή, την περιουσία και τον τόπο τους. Αυτών που θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Κουράγιο σε όλους, καλή δύναμη και υπομονή. Περιμένουμε από την πολιτεία αποφασιστικότητα και βούληση. Εμείς θα ξαναφτιάξουμε τα υπόλοιπα με τη βοήθεια της από την αρχή. Σήμερα είναι η μέρα των ηρωικών νέων μας και των ηρωικών εθελοντών, που έδωσαν και δίνουν τα πάντα, ακούραστη μέρα νύχτα, για να μας βοηθήσουν με το χαμόγελό τους, την ενέργεια και τη ζωντάνια τους, χωρίς οικονομικό όφελος, αλλά με το σπουδαιότερο αντάλλαγμα που υπάρχει στον κόσμο ολόκληρο, το ηθικό. Σας είμαστε ευγνώμονες. Είστε πραγματικοί ήρωες. Σας καθαρώνουμε όλους, σας νιώθουμε δικά μας παιδιά. Με εσάς μπροστά και την αστήρευτη ενέργειά σας, θα ξαναβρούμε το κουράγιο και το χαμόγελό μας. Θα ξαναγεννηθούμε. Αλήθεια, φίλες και φίλοι, σκεφτείτε το μεγαλειώδες παράδοξο. Γεννάς ένα παιδί και κάποτε μετά από χρόνια, όταν είσαι κουρασμένος και καταβεβλημένος από τις δυσκολίες της ίδιας της ζωής, αυτό το παιδί που γέννησες σε ξαναγεννά. Σήμερα είναι η μέρα των δεκάδων ηρωικών συνανθρώπων μας που οργανωμένα, εκπροσωπώντας συλλόγους και επιτροπές, υπήρξαν η φωνή μας απέναντι στην πολιτεία, που τόλμησαν, συνεννοήθηκαν και διεκδίκησαν για μας, που οργάνωσαν δράσεις και εκδηλώσεις, που φρόντισαν και φροντίζουν εγκαυματίες, που μελετούν προβλήματα, που δίνουν και προτείνουν λύσεις, που αφιέρωσαν και συνεχίζουν να προσφέρουν πολύ χρόνο και ενέργεια και που κατάφεραν πολλά. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια. Περιμένουμε την πολιτεία τη συνέχεια του διαλόγου, της συνεργασίας και της αμεσότητας. Περιμένουμε την ίδια και περισσότερη δουλειά, το ίδιο και περισσότερο φιλότιμο και είμαστε βέβαιοι ότι αν υπάρξει ειλικρινής πολιτική βούληση, κάτι που ήδη ακούστηκε χθες διαστόματος Πρωθυπουργού στη Βουλή των Ελλήνων, δεν απέχουμε πολύ από την πολυπόθητη λύση του δύσκολου συνολικά προβλήματός μας. Έχουμε κουραστεί πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάντε γρήγορα τα λόγια πράξη. Σήμερα είναι η μέρα των χιλιάδων ηρωικών ανώνυμων και μη ιδιωτών, δωρητών και πολλών ιδρυμάτων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο που ενδιαφέρθηκαν, έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν το εστέλμα και τον κόπο τους σε μια δύσκολη παγκοσμίως οικονομική κατάσταση. Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη, τη χρειαζόμαστε και δεν πάει τίποτα χαμένο. Τέλος σήμερα, για να μην αδικήσουμε κανένα, πρέπει να βάλουμε στους ήρωες τους εκατοντάδες ανώνυμους πυροσβέστες, αστυνομικούς, στρατιώτες, υλοτόμους, υπαλλήλους δήμων και όλους όσους έσπευσαν να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπόρεσαν. Όσοι προσπάθησαν με ανθρωπιά και πάλεψαν μέσα στα συντρίμια, έκαναν άχαρο έργο, χωρίς να πάρουν την ηθική ανταμοιβή που συχνά τους δίνει το επάγγελμά τους όταν γίνεται έγκυρα και συντονισμένα. Ευχόμαστε σε όλους να μην ξαναπεράσουν αυτή την τραγική κατάσταση και να ξαναγίνουν οι ήρωες που προστατεύουν τη ζωή και τις περιουσίες μας. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί ήρωες που δεν ανέφερα στη σύντομη αλλά πιστεύω περιεκτική αναφορά μου. Όποιος αισθάνεται μέσα του ήρωας, είναι ήρωας. Και εγώ με τη σειρά μου ήρωες, αθάνατοι και ζωντανοί, νιώθω περήφανος που βρίσκομαι απόψε εδώ, ανάμεσά σας. Ο Ναώμα ήταν και θα είναι εδώ για όλους. Εύχομαι ποτέ ξανά γι' αυτό το λόγο. Σας ευχαριστώ.